Κυρίες και κύριοι, στη διαδρομή την οποία ακολούθησε το βαν των εκτελεστών, επικεντρώνονται έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των δολοφόνων του 38χρονου ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων στο Γέρακα. Κλειδί θεωρούνται και οι καταθέσεις συγγενών του θύματος. Πόρτα-πόρτα, οι αστυνομικοί του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής συλλέγουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, θέλοντας να συνθέσουν όσα έγιναν πριν και μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση του 38χρονου βενζινοπόλη στο Γέρακα. Οι έμπειροι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στους εκτελεστές, συλλέγοντας στοιχεία από αυτόπτες μάρτυρες, δαχτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό που τυχόν υπάρχει πάνω στα φωνικά όπλα που βρέθηκαν μέσα στο καμένο βανάκι που χρησιμοποίησαν. Μαρτυρία κλειδί θεωρείται αυτή του πατέρα του θύματος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είπε πως ο γιος του ήταν θύμα εκβιασμού και σκοτώθηκε επειδή δεν ενέδωσε στις απειλές να πληρώνει προστασία στη νύχτα και στους μπράβους για τα μαγαζιά του. Μιλώντας αποκλειστικά στον Άλφα, ζητά από τη δικαιοσύνη τη σκληρή τιμωρία των δολοφόνων του παιδιού του. Οι επιχειρηματίες βάλλονται από ανθρώπους της νύχτας και της παραβατικότητας. Περιμένουμε από τη δικαιοσύνη και την αστυνομία να κάνουν τη δουλειά τους. Οι ένοχοι για τη δολοφονία του Γιώργου να συλληφθούν και να τιμωρηθούν σκληρά. Στον τόπο του εγκλήματος οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερους από 40 κάλικες. Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι δολοφόνοι είναι επαγγελματίες εκτελεστές από τον τρόπο δράσης τους. Φρόντισαν να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορώντας μαύρα ρούχα και full face μάσκες. Είναι σωματώδεις. Εξαφάνισαν τα ίχνη τους καίγοντας το βαν και είχαν έτοιμο σχέδιο διαφυγής με δύο μοτοσυκλέτες. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών και δύο μοτοσυκλέτες που έχουν καταγραφεί κοντά στο βαν πριν και μετά τη δολοφονική επίθεση. Αυτό που ερευνούν οι αστυνομικοί είναι αν οι επιβάτες των δύο μηχανών είναι συνεργοί και έδρασαν ως υποστηρικτική ομάδα. Ο τρόπος δράσης των αδίστακτων αυτών εκτελεστών παραπέμπει σε σκληρούς εγκληματίες. Οι συνάδελφοι των ανθρωποκτονιών και των άλλων υπηρεσιών της ασφάλειας συλλέγουν στοιχεία έτσι ώστε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην εξιχνίαση αυτής της εγκληματικής πράξης. Από τον αριθμό πλαισίου του βαν, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αυτό είχε κλαπεί μόλις πριν από λίγους μήνες στην περιοχή του Μενιδίου. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών και του τμήματος εκφυαστών ψάχνουν το κίνητρο πίσω από την άγρια δολοφονία και ερευνούν όλα τα σενάρια. Αν δηλαδή πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, συμβόλαιο θανάτου και αν έχει σχέση με επίθεση που είχε δεχθεί παλιότερα το θύμα, όταν τον Απρίλιο του 2018 άγνωστοι πυροβόλησαν με πολεμικό όπλο 13 φορές έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του θύματος. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, θα μας μεταφέρει τώρα ο Πέτρος ο Καρσιώτης. Θέλω να ξεκινήσουμε, Πέτρο, από το γεγονός το ότι πιστεύουν οι αστυνομικοί ότι στο κινητό τηλέφωνο του θύματος κρύβονται πολλά μυστικά. Ακριβώς. Και αυτό το κινητό που προφανώς, Νίκο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκαλύπτει ο Άλφα, είναι ένα κινητό το οποίο ήταν στο σπίτι του 38χρονου επιχειρηματία που έπεσε θύμα της δολοφονικής ενέργειας στην περιοχή του Γέρακα, δεν το είχε μαζί του και στενό συγγενικό του πρόσωπο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που φέρνει στο φως ο Άλφα, το παρέδωσε σήμερα σε αρμόδιο αξιωματικό της ασφάλειας Αττικής, προκειμένου να ερευνηθεί σχολαστικά και όχι μόνο τον τελευταίο καιρό, αλλά και πιο πριν, μήπως εκεί υπάρξει κάποιο φως που θα φωτίσει με τη σειρά του το ποιοι μπορεί να έχουν κίνητρο, ποιοι, από ποιους μπορεί να απειλήθηκε. Να ξεκινήσουν από συνομιλίες, πιθανές απειλές για να φωτογραφηθεί ο χώρος. Γιατί εδώ πέρα, Πέτρο, και το είπες και χθες, μιλάμε για μια εκτέλεση επαγγελματική, ναι, απίστευτα οργανωμένη. Καταρχήν είναι ενέδρα. Είναι ενέδρα. Δεν το συζητάμε. Γιατί το σπίτι του θύματος. Και έχει και ενδιαφέρον, θα το πει σε λίγο, και το τι έχει γίνει με το βανάκι. Εκεί θα φανεί η οργάνωση. Ακριβώς. Το σπίτι του θύματος από το πρατήριο υγρών καυσίμων, στο οποίο έγινε, είχε στηθεί η ενέδρα από τους τέσσερις ενόπλους. Δεν υπήρξε παρακολούθηση. Τον περίμεναν, ξέραν τα ωράρια του όλα. Είχαν παρακολουθήσει τις προηγούμενες μέρες εξαντλητικά τα πάντα. Ήξεραν ότι κάθε πρωί πάει εκεί. 500 μέτρα απέχει το σπίτι. Δεν είναι χιλιόμετρα για να ακολουθήσουν και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τελικά τι φρουρά δεν είχε μαζί
του. Δεν είχε φρουρά. Είχε παλαιότερα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δεν είχε, προσπαθούν τώρα να τις μάθουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας που χειρίζονται την υπόθεση. Τώρα. Γιατί και στην περίπτωση του Γιάννη Καυτούρου, από ό,τι θυμάστε στα Σκούρτα, η φρουρά εκείνη την ώρα που έγινε η δολοφονική επίθεση δεν υπήρχε. Τώρα, αυτό που δείχνει την απίστευτη οργάνωση είναι το πώς έκλεψαν, από πού και πριν από πόσο καιρό, το συγκεκριμένο βανάκι που χρησιμοποιήθηκε για την διαφυγή πριν επιβιβαστούν τις μοτοσυκλέτες. Το λευκό βανάκι, λοιπόν. Αυτό έχει... που είδαμε εδώ πέρα να εικονίζεται. Ακριβώς. Έχει κλαπεί, Νίκο, αρχές του έτους, αρχές του χρόνου, από την περιοχή του Μενιδίου. Στα δυτικά. Άρα μιλάμε για πολλούς μήνες. Δηλαδή. Η προετοιμασία γινόταν εδώ και πολλούς μήνες. Ακριβώς. Εκλάπη, το κρύψαν, το χρησιμοποίησαν για τον φόνο. Έτσι. Και το έκαψαν. Επειδή το έκαψαν, βρήκαν τα στοιχεία του οι αστυνομικοί, ήταν στη λίστα των κλεμμένων από τις αρχές του χρόνου, από την περιοχή του Μενιδίου, ομάδα αστυνομικών της ασφάλειας, με το που το τσέκαραν αυτό, έφτασε στο σημείο της διάρρηξης να πάρουν καταθέσεις, να πάρουν οποιοδήποτε στοιχείο και να δουν και την τεχνοτροπία της κλοπής, γιατί... Τροχοφόρα τα οποία έχουν κλαπεί στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως στην περίπτωση του συμβολέου θανάτου. Από δυτική, σε εκτελέσεις που έχουν γίνει, έτσι, συμβολέων ενδεχομένως, έτσι, έχουν κλαπεί από Δυτική Αττική οχήματα. Στην περίπτωση του συμβολέου θανάτου του Γιάννη Καυτούρου, η μοτοσυκλέτα, η Triumph που είχε κλαπεί από την περιοχή του Ασπρόπυργου. Που σημαίνει ότι αν οι εκτελεστές πραγματικά είναι εισαγόμενοι, όπως υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, έρχονται και φεύγουν. Υπάρχει εδώ όμως μια ομάδα η οποία εξασφαλίζει τα υλικά μέσα. Ακριβώς. Αυτή την ομάδα θέλουν να πλησιάσουν πρώτα οι αστυνομικοί για να πάρουν στοιχεία και για τα υπόλοιπα. Και όλα είναι, Νίκο, εν αναμονή της κατάθεσης του πατέρα, από τον οποίο θα ζητήσουν τα πάντα, τι μπορεί να υπονοεί με την χθεσινή του ανακοίνωση, ότι ετοιμαζόταν ο γιος του να κάνει μια πολύ μεγάλη επιχειρηματική κίνηση. Αλλά και απειλές από λαθρέμπολους, από νονούς της νύχτας. Τι μπορεί να ξέρει, τι μπορεί να το κμησιρεύει και το παιδί του. Ακριβώς. Το θεωρούν πολύ βασικό, καθώς και άλλες μαρτυρίες, γιατί οι τέσσερις υπάλληλοι που ήταν μπροστά έχουν δώσει μόνο ότι είναι εύσωμοι, δεν μίλησαν καθόλου, ενώ στην περίπτωση του Γιάννη Καυτούρου είχαν μιλήσει και αναφέρομαι συνεχώς εκεί, γιατί πιστεύουν ότι είναι από την ίδια δεξαμενή εκτελεστών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Καμπανάκι από τους ειδικούς για τον διπλασιασμό των κρουσμάτων και την εκτόξευση των νοσηλιών. Μέσα στην εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, αναμένονται οριστικές αποφάσεις για την επέκταση της κάρτας καυσίμων και για το επόμενο τρίμηνο. Όπως όλα δείχνουν, το μέτρο θα παραταθεί μέχρι το Σεπτέμβριο, καθώς ο ράλι στις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται. Ο κόσμος διαμαρτύρεται, ο κόσμος έχει αγανακτήσει, ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Ο κόσμος περιορίζει τις δραστηριότητές του. Ανοίγει ο αριθμός των δικαιούχων και αυξάνεται το ποσό της επιδότησης για τα καύσιμα. Ένας κύκλος κλείνει τον Ιούνιο για το λεγόμενο Fuel Pass και ανοίγει ένας νέος. Τα καύσιμα αυξηθήκαν πάρα πολύ. Θα είναι μια βοήθεια έξτρα. Μέσα στην εβδομάδα που έρχεται κλειδώνουν τελικές αποφάσεις για τη νέα μορφή της επιδότησης καυσίμων σε ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Οικονομικών. Μέχρι τώρα οι πληροφορίες λένε πως η επιδότηση θα ανέβει από τα 40 ευρώ του προηγούμενου κύκλου ακόμη και στα 70 ευρώ. Εάν θέλουν μπορούν να κατεβάσουν τους φόρους, κάτι που δεν γίνεται. Οι δικαιούχοι θα είναι περισσότεροι, καθώς όπως όλα δείχνουν, το εισοδηματικό οικογενειακό όριο θα ανέβει από τα 35.000 ευρώ μεικτά στα 45.000 ευρώ καθαρά. Νομίζω ότι όσο διευρύνεται το φάσμα στα εισοδηματικά κριτήρια, καλύτερο για όλους. Απλώς περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη ότι θα έχει άμεσο αντίκτυπο και σε εμάς. Ας βγει τα καινούργια κριτήρια και θα δούμε. Με το παλιό δεν με πιάνε. Η ενίσχυση για την προμήθεια καυσίμων θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουλίου και με το ποσό που θα δοθεί θα καλυφθεί περίοδος έως και το Σεπτέμβριο. Φαίνεται πάρα πολύ καλό. Θα κάνουμε την αίτηση εμείς. Φυσικά. Θα την κάνουμε την αίτηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επεκταθεί και για τον Ιούλιο η απευθείας έκπτωση στην αντλία του ντίζελ κίνησης κατά 15 λεπτά το λίτρο. Μάλιστα δεν αποκλείεται να διαμορφωθεί η έκπτωση αυτή και σε υψηλότερα επίπεδα. Are you
Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδροροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.